Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους λοιπόν, καλησπέρα σας, εδώ είμαστε για ακόμα μία φορά, για ακόμα ένα βιντεάκι ανάλυση και προγνωστικά, εμβόλυμη αγωνιστική αυτή τη φορά, οπότε είμαστε μαζί λίγο πιο νωρίς, δεν είμαστε μία φορά την εβδομάδα, είμαστε λίγο πιο έτσι νωρίς πάλι μαζί θα τα πούμε. Είδαμε πάρα πολλά πράγματα στην 24η αγωνιστική, νομίζω πραγματικά είναι πάρα πολλά πράγματα άξια σχολιασμού. Έχουμε όμως αυτή την εμβόλυμη αγωνιστική στην 28η του Φλεβάρη για να φτάσουμε την Κυριακή να έχουμε την τελευταία αγωνιστική και μετά να μπαίνουμε σιγά σιγά σε mood play-off και play-out. Μια αγωνιστική η οποία βέβαια και καλό είναι να το αναφέρουμε διεξάγεται μια ημερομηνία πάρα πολύ σημαντική. Συμπληρώνεται μάλλον ένας χρόνος από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και πρέπει να το αναφέρουμε και να μην το ξεχνάμε αυτό εννοείται. Οπότε είναι νομίζω και αυτό κάτι που αξίζει να πούμε. Άρα για να επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά, έχουμε ωραία ματσάκια και αυτή τη βδομάδα και ένα ντέρμπι στη Λεωφόρο. Οπότε πάμε σιγά σιγά να τα σχολιάσουμε όλα και ξεκινάω από το ματς της Τρίπολης, το Αστέρας Κηφισιά στις 3 η ώρα το μεσημέρι αυτό το παιχνίδι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ένα ματς θα το χαρακτήριζα do or die για τον Αστέρα Τρίπολης, να είμαι ειλικρινής, μιας και πλέον κυνηγάει τη Λαμία για να βρεθεί στην εξάδα. Δεν είναι ότι δεν έχει ακόμα πιθανότητες. Έχει πιθανότητες αρκετές ο Αστέρας. Η Λαμία έχει ένα πάρα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Οπότε ο Αστέρας είναι ένα μάτς το οποίο πρέπει να το κερδίσει. Ο Αστέρας, ο οποίος ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Καρεσκάκι τώρα την περασμένη Κυριακή, που του έβαλε αρκετά δύσκολα παρόλα αυτά. Δηλαδή κατάφερε και να προηγηθεί ακόμα. Ήταν αρκετά αξιόλογη η παρουσία του. Οπότε δείχνει η ομάδα του Ράσταβατς ότι μπορεί να κυνηγήσει την εξάδα μέχρι το τέλος και άμα θέλει να το κάνει αυτό είναι ένα μάτς το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το κερδίσει. Κακά τα ψέματα, είναι ένα μάτς που πρέπει να το κερδίσει. Απ' την άλλη βέβαια δεν θα είναι καθόλου εύκολο γιατί μας έδειξε και η Φυσιά τι μπορεί να κάνει. Πήρε ένα χρυσό βαθμό στη Λεωφόρο την προηγούμενη αγωνιστική, οπότε μάλλον τελικά αυτό το μάτς δεν θα είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται για τον Αστέρα ή όσο θα πίστευε ο Αστέρας ότι θα μπορούσε να είναι. Αποκτά μια έξτρα λοιπόν δυναμική αυτό το παιχνίδι για τον Αστέρα, όπως είπα και πριν ένα do or die παιχνίδι. Η Κηφισιά πραγματικά ήταν πάρα πολύ κοντά στο να πάρει και το διπλό ακόμα στην Λεωφόρο. Πραγματικά έκανε μια πάρα πολύ μαχητική εμφάνιση. Εκμεταλλεύτηκε βέβαια και το γεγονός ότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω. Σίγουρα και αυτό καθόρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό την πορεία του μάτς. Αλλά σίγουρα δεν θα πάει στην Τρίπολη για τουρισμό. Πιστεύω και δεν θα πάει για να ιτηθεί. Έχουμε δει ότι ο Κώστας Μπράτσος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην Κηφισιά συνολικά και την έχει βελτιώσει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα στα αγωνιστικά ο Αστέρας δεν είχε το Μουνάφο, δεν νομίζω να τον έχει ούτε τώρα. Και τον Τσουκάνοβιτς, ο οποίος είχε ίωση, δεν έπαιξαν με Ολυμπιακό. Λογική λέει ότι δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν ούτε στο παιχνίδι αυτό. Από την άλλη, η Κηφισιά βλέπει κάποιους τιμωρημένους να επιστρέφουν. Βλέπει τον Σολόα, τον Γκόμπελιτς και τον Σπίνο να επιστρέφουν από τις τιμωρίες. Από την άλλη, όμως έχασε τον Τσάπαν και τον Μποτία, οι οποίοι είναι τραυματίες και δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα. Οπότε θα μιλήσω για ένα πάρα πολύ δυνατό μάτσα, ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι ο Αστέρας έχει ένα μικρό προβάδισμα. Θεωρώ ότι είναι ένα μάτσα το οποίο είναι για άσοχη, να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή διπλό της Κηφισιάς θα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση να δω. Όχι ότι εντάξει δεν μπορεί να συμβεί, αλλά με βάση τις πιθανότητες το θεωρώ το λιγότερο πιθανό αυτό. Θεωρώ πιο πιθανή δηλαδή να δούμε μια νίκη του Αστέρα. Αλλά και μια ισοπαλία επίσης δεν θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί ο Αστέρας κατά καιρούς κάνει και κάποια κουλά πράγματα όπως με τον Πανετολικό. Δέχτηκε γκολ στο τέλος και δεν πήρε το τρίποντο που το χρειαζόταν επίσης. Οπότε είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία. Εγώ θα δώσω ένα άσοχη για αυτό το παιχνίδι. 3 ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς και για την Εξάδα και για την διαδικασία των play-out όμως για την Κηφισιά. Την ίδια ώρα στο γήπεδο του Βόλου, ο Βόλος που θεωρώ αυτή τη στιγμή νομίζω είναι η χειρότερη ομάδα της Super League αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτό μου δείχνει. Και το λέω, είναι λίγο βαρύ αυτό που λέω, αλλά αυτή την εντύπωση μου δείχνει και μου δίνει. Θα κοντραριστεί με τον Όφη. Ο Βόλος, ο οποίος πραγματικά άλλαξε προπονητή, πήρε τον κύριο Κόντι. Αλλά εντάξει, σίγουρα όταν έχεις το πρώτο σου μάτς να το δώσεις με τον Άρη, καταλαβαίνουμε ότι. Και εκτός έδρας κιόλας, καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν και πολύ εύκολο το έργο του Βόλου, ο οποίος ιτήθηκε από τον Άρη με ένα 2-0. Προσπάθησε να δημιουργήσει και αυτό στις φάσεις του, αλλά εν τέλει δεν τα κατάφερε. Και έχει και δύσκολο τώρα πρόγραμμα και έχει και τον Ολυμπιακό την Κυριακή να παίξει εκτός έδρας. Οπότε τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα για τον Βόλο, ο οποίος ψάχνει μια αντίδραση, ψάχνει να βρει κάτι καλύτερο.
Σίγουρα νομίζω είναι ένα μάτς που πρέπει να το κυνηγήσει ο Βόλος αυτό. Ο Όφι στην Δέλα εποχή δείχνει μια άνοδο, αλλά έδειξε παράλληλα και μια αστάθεια με τα Γιάννενα, παρόλο που κατάφερε να επιστρέψει στο μάτς και να πάρει το Χ. Οπότε νομίζω ότι σίγουρα είναι ένα μάτς που ο Βόλος πρέπει οπωσδήποτε να το κυνηγήσει, άμα θέλει να πάρει μια βαθμολογική έτσι απόκληση. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το Βόλο. Τώρα Όφη από την πλευρά του, όπως είπα και πριν, κατάφερε από το 2-0 να το κάνει 2-2 με τα Γιάννενα στους Ζωσιμάδες. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που πέτυχε ο Όφη. Οπότε από εκεί και πέρα νομίζω πως μιλάμε για ένα μάτς που ο Όφη και αυτός θα το διεκδικήσει. Σίγουρα δεν έχει την ανάγκη τη βαθμολογική που έχει ο Βόλος, γιατί είναι σε μια βαθμολογική θέση που έχει μια αλφα απόσταση από Πανετολικό, Βόλο και φυσικά και Γιάννενα. Αλλά σίγουρα και ο Όφη θέλει να δείξει και πάλι το θετικό του πρόσωπο. Δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μπάκιτς και τον Τωράλ, οι οποίοι θα διεκτήσουν ποινή και τους χρειάζεται ο Όφη για το μάτς με τον Παναθηναϊκό την τελευταία αγωνιστική. Ένα ωραίο μάτς θα είναι και αυτό, πιστεύω. Από εκεί πέρα έχουμε πει για τις μεταγραφές του Όφη ότι έχουν βοηθήσει αρκετά και ο Ισέκα και ο Μπάκου. Οπότε και εδώ θα δούμε νομίζω ένα ωραίο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι θα είναι ένα κλειστό παιχνίδι, δηλαδή το βλέπω για under. Να είμαι ειλικρινής, ξεκάθαρο φαβορί δεν θεωρώ κάποια ομάδα. Δηλαδή και το Χ θα μου έκανε σαν αποτέλεσμα προσωπικά. Γενικός ο Βόλος όμως φέτος δεν πείθει ότι μπορεί να πάρει μια μεγάλη νίκη η οποία χρειάζεται για να έρθει. Οπότε θα έδινα σαν προγνωστικό ένα under και από εκεί πέρα πολύ πιθανό να έχουμε και ισοπαλία στο μάτς αυτό, να ξέρετε. Οπότε θα καταλήξω με αυτό. 3 η ώρα το μεσημέρι και αυτό το μάτς στο Πανθεσσαλικό, Βόλος εναντίον Όφη. 2 ώρες μετά, στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος υποδέχεται τη Λαμία. Σε ένα μάτς το οποίο θεωρώ ότι για τη Λαμία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για τον Ατρόμητο δεν θα το έλεγα. Εννοώ ότι δεν έχει την τρομερή πίεση που έχει ας πούμε η Λαμία. Ο Ατρόμητος αυτή τη στιγμή, χάρη σε κάποια καλά αποτελέσματα που έκανε στην αρχή του δεύτερου γύρου, όπως είναι σαν τον Όφη, βρίσκεται σε μια καλή βαθμολογική διαφορά από κάποιες ομάδες που είναι πιο κάτω. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πάει για να χάσει, για να μην παίξει σε καμία περίπτωση. Αλλά σίγουρα δεν έχει το τόσο μεγάλο κίνητρο που έχει αυτή τη στιγμή η Λαμία, η οποία παραμένει στην έκτη θέση. Την κυνηγάει ο Αστέρας και η Λαμία έχασε με την ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε τη Λαμία που περιμέναμε. Περιμέναμε μια πιο ανταγωνιστική Λαμία, σίγουρα όταν είσαι ομάδα εξάδας και παίζεις και στην έδρα σου και έχεις δείξει ότι μπορείς να βάλεις δύσκολα στους μεγάλους. Περιμέναμε σίγουρα κάτι καλύτερο να δούμε από τη Λαμία, αυτό δεν το είδαμε. Οπότε έμεινε εκεί. Ο Καρλίτος θα επιστρέψει όπως και ο Μαρτίνεθ που ήταν τιμωρημένοι. Τι άλλο να πούμε. Το θέμα του Τσιλούλη σίγουρα νομίζω ότι επηρέασε λίγο τη διοίκηση της ομάδας. Υπήρχε και μια φημολογία ότι ο Λεωνίδας Βόκολος μπορεί να αποτελέσει και παρελθόν. Κάτι που νομίζω διαψεύστηκε και πάλι καλά που διαψεύστηκε, γιατί θεωρώ θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Στη δεδομένη χρονική φάση, ένας προπονητής που έσωσε την ομάδα πέρσι και τώρα κοντεύει να τη βάλει στα play-off για πρώτη φορά στην ιστορία της, ξαφνικά να φεύγει. Αλλά σίγουρα μπορεί να ήταν και κάτι της διοίκησης που δεν έπρεπε να αποκαλυφθεί τη χρονική στιγμή αυτή. Αλλά σίγουρα το έργο του Βόκολου είναι πολύ πιο μεγάλο από μια δήλωση. Από εκεί και πέρα ο Τσιλούλης φαίνεται ότι μπορεί να καταλήξει, μάλλον θα καταλήξει στην ΑΕΚ το καλοκαίρι, μια και είναι ελεύθερος. Από εκεί και πέρα θα δούμε το καλοκαίρι και την επίσημη συμφωνία, αν υπάρξει και αυτή. Τώρα ο Ατρόμητος είχε και αυτός κάποια προβλήματα τραυματισμών με τον Πανσεραϊκό. Γενικώς έπαιξε στις αίρες ένα παιχνίδι που νομίζω θα το ξεχάσουμε σχετικά γρήγορα. Δεν ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε πάρα πολλές φάσεις. Δεν ήταν κάποια ομάδα πιο ιδιαίτερα καλύτερη. Ήταν ισορροπημένο το ματς και ήρθε 0-0. Έχει βέβαια και αυτός, είχε τις απουσίες του, είχε τον Ασεβέδο εκτός, τον Γιουμπιτάνα εκτός, τον Έρλινγκ Μαρκ εκτός. Η λογική λέει ότι δεν θα προλάβουν ούτε αυτό το παιχνίδι συγκεκριμένοι παίκτες. Οπότε σίγουρα αποτελούν σίγουρα αποτελεί αυτό κάτι σημαντικό για τον Ατρόμητο, ο οποίος βέβαια ξαναλέω ότι χάρη κυρίως στα καλά αποτελέσματα του πρώτου μισού του δεύτερου γύρου έφτασε σε ένα βαθμολογικό σκαλί καλά. Στη συνέχεια, εντάξει, η ομάδα παρουσίασε μια κάμψη. Από εκεί και πέρα όμως σίγουρα έχει να δώσει και αυτή δύο παιχνίδια την τελευταία αγωνιστική, που νομίζω ότι θα μπορέσει να
διεκδικήσει ίσως κάτι καλό. Για τη Λαμία σίγουρα όμως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς και αν θέλει να ελπίζει ότι θα μπει εξάδα, αυτό το μάτς νομίζω αν το κερδίσει, νομίζω κλειδώνει και την εξάδα. Αν το κερδίσει το μάτς αυτό, κλειδώνει και την εξάδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς για τη Λαμία. Ξεκάθαρα. Τώρα, σαν προγνωστικό, εγώ θα έδινε ένα goal-goal, να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, βλέπω ότι η Λαμία γενικώς και σκοράρει και δέχεται τέρματα σχετικά εύκολα. Ο Ατρόμητος από την άλλη τώρα τελευταία παρουσιάζει μια μικρή επιθετική έτσι, πτώση, αλλά νομίζω ότι μπορεί κάπως να το ισορροπήσει και το goal-goal θα ήταν ένα πιθανό σενάριο. Φαβορί ξεκάθαρο δεν υπάρχει, εντάξει, σίγουρα σε κάποιους μπορεί να πούμε ότι είναι η Λαμία. Αλλά το Ατρόμητος στο Περιστέρι με αυτές τις ομάδες δείχνει κάτι καλύτερο, δείχνει μια ενέργεια παραπάνω. Περιμένουμε και εμείς να τη δούμε. Και από εκεί και πέρα θα φανεί στο τελικό αποτέλεσμα. Πάντως, αν η Λαμία ξαναλέω κερδίσει αυτό το match, είναι στην εξάδα. Επίσης, νομίζω ότι έχει και την ισοβαθμία με τον Αστέρα Τρίπολης. Οπότε το κρατάμε και αυτό σε περίπτωση που υπάρξει κάποια έτσι, ισοβαθμία στο φινάλε του πρωταθλήματος. Το κρατάμε λοιπόν ότι η Λαμία έχει και την ισοβαθμία. Την ίδια ώρα λοιπόν, στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Ο Πανετολικός ακόμα παίζει με μια ομάδα του Big Four. Άλλο ένα δηλαδή πάρα πολύ έτσι, κρίσιμο μάτς για τους Αγρινιώτες, οι οποίοι σίγουρα νομίζω ότι παρόλο που αργεί ακόμα, έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους τον ημιτελικό με τον Άρη τη Ρεβάνς. Σίγουρα παίζει αυτό κάποιο ρόλο, αν και αυτό θα έρθει σε μια εβδομάδα. Αλλά νομίζω ότι σίγουρα υπάρχει στο μυαλό των προπονητών αυτό και του κύριου Πετράκη. Από εκεί πέρα ο Πανετολικός νομίζω ότι ότι προσπάθησε με τον ΠΑΟΚ, πέτυχε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ με τον Χατζη Θεοδωρίδη. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπόρεσε να αντέξει την πίεση, προσπάθησε να είναι λίγο πιο ανταγωνιστικός. Οπότε νομίζω ότι σίγουρα έκανε μια προσπάθεια η οποία ήταν καλή σε ένα βαθμό, αλλά στη συνέχεια δεν του βγήκε όπως θα ήθελε. Βέβαια, ο Χατζη Θεοδωρίδη σε δήλωσή του είπε ότι δεν έχει χρόνο η ομάδα να βάλει το κεφάλι κάτω. Πρέπει να πεισμώσει και να συνεχίσει δυναμικά στα επόμενα μάτς. Ο Πανετολικός γενικώς είναι μια ομάδα η οποία, παρόλο που βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μαζί με Γιάννενα, Βόλο και Κηφισιά, έχω την αίσθηση ότι σου βγάζει μια περισσότερη σταθερότητα σχετικά σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Ότι δηλαδή μπορεί να κάνει και μια έκπληξη. Έχουμε δει τον Πανετολικό να βελτιώνεται και να παρουσιάζει καλύτερα στοιχεία. Οπότε πιστεύω ότι εγώ θεωρώ ότι θα τα καταφέρει στο φινάλε ο Πανετολικός και θα παραμείνει. Από εκεί πέρα έγινε σημαντικό το ότι ο Μπρούνο Ντουάρτε και ο Καρέλης επιστρέφουν στην αποστολή του Πανετολικού, σε αντίθεση με τον Μλάντεν, ο οποίος θα είναι τιμωρημένος, θα εκτίσει την ποινή του. Να πούμε ότι ο Πανετολικός δεν θα δώσει εισιτήρια ούτε στον Ολυμπιακό, κάτι που έκανε και στον ΠΑΟΚ, οπότε δεν θα υπάρχουν φίλοι του Ολυμπιακού στις εξέδρες. Το κρατάμε και αυτό σαν γεγονός. Από εκεί και πέρα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, για να περάσω λίγο και στον Ολυμπιακό, χρειάζεται λίγο κάποιους παίκτες σε ξεκούραση, να τους ξεκουράσει λίγο. Παρόλο που η εντεκάδα που παρουσίασε με τον Αστέρα Τρίπολης δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή και αυτό φάνηκε γιατί έμεινε και πίσω στο σκορ. Στη συνέχεια βέβαια οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ τον βοήθησαν και του έδωσαν την ανατροπή εν τέλει και την νίκη. Και σίγουρα για να ξαναλέω ότι για να έχει και για να υπάρχει αντίκρισμα στην νίκη του Ολυμπιακού στην Τούμπα, πρέπει ο Ολυμπιακός να κάνει το 2-2 στις τελευταίες αγωνιστικές με Πανετολικό και Βόλο. Και πρέπει να το κάνει αυτό οπωσδήποτε. Αν έχανε χτες από τον Αστέρα, η νίκη της Τούμπας νομίζω θα έχανε πραγματικά τη σημασία της. Βαθμολογικά τουλάχιστον, ηθικά και ψυχολογικά μπορεί όχι, αλλά βαθμολογικά νομίζω θα την έχανε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει λίγο να ξεκουράσει κάποια πράγματα. Ο Μεντιλίμπαρ έχει βάλει τον Ολυμπιακό σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο, αλλά νομίζω ότι το rotation πρέπει να γίνει ένα μικρό rotation εδώ. Να πω ότι ο Μπιανκόν είναι τιμωρημένος, οπότε δεν θα παίξει, δηλαδή είναι μια απουσία αυτή για τον Ολυμπιακό. Από και πέρα είναι στην κρίση του Μεντιλίμπαρ να προετοιμάσει καλύτερα την ομάδα του. Παραδέχθηκε ο ίδιος ότι δεν έκανα καλές επιλογές στη βασική του εντεκάδα, στη βασική μου εντεκάδα, έτσι είπε ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε νομίζω ότι για τον Ολυμπιακό είναι ένα παιχνίδι και αυτό must win και μέχρι τα playoff τα δύο μάτς του είναι must win οπωσδήποτε για να παραμείνει
κοντά στην βαθμολογία. Οπότε θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να προχωρήσει και σε κάποιες αλλαγές, να φρεσκάρει λίγο την ομάδα, αλλά σίγουρα θέλει και την νίκη και δεν πρέπει να πέσει την παγίδα του Αγρινίου, που σίγουρα ο Πανετολικός έχει τη στήριξη του κόσμου του αρκετά. Οπότε πρέπει να προσέχει και αυτό το κομμάτι ο Ολυμπιακός. Η αλήθεια είναι, σαν προγνωστικό, σίγουρα θεωρώ τον Ολυμπιακό φαβορί. Ο Μεντιλίμπαρ, ακόμα και στο δύσκολο μάτς με τον Αστέρα, το οποίο του πήγε, του ξεκίνησε άσχημα, βρήκε λύση, βρήκε τρόπο να πάρει εν τέλει ομάδα το μάτς. Έχει 4 στα 4. Το διπλό θα ήταν μια λογική επιλογή. Θα έδινα και ένα over εδώ. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι ο Πανετολικός μπορεί να μην σκοράρει. Το έκανε και στον πρώτο γύρο. Σκόραρε μες στο Καρεσκάκι. Οπότε το διπλό και το over συνδυαστικά θα ήταν πιθανό. Και το goal-goal ακόμα μπορεί να σας έλεγα. Αλλά διπλό και over νομίζω θα ήταν κάτι το οποίο μπορεί να εξελιχθεί καλά. Θα δούμε. Παίρνουμε και ένα ρίσκο. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Εμείς εδώ προγνωστικά και προβλέψεις κάνουμε. Προσωπική μου εκτίμηση. Τώρα ο καθένας φυσικά έχει τη δική του κρίση και προβλέπει αυτό που θέλει ο ίδιος. Εγώ αυτό δίνω σαν προγνωστικό. 5 ώρα στο γήπεδο του Πανετολικού. Πανετολικός εναντίον Ολυμπιακός σε ένα επίσης πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Τώρα, 2 ώρες αργότερα στη Νέα Φιλαδέλφια, η οποία θα ξαναγεμίσει, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον ΠΑΣ Γιάννενα. Νομίζω σε ένα μάτς το οποίο θεωρητικά και για πολλούς θα είναι ένα εύκολο απόγευμα για την ΑΕΚ, η οποία ειδικά σε τέτοια μάτς στη Νέα Φιλαδέλφια έχουμε δει ότι τα καθαρίζει πάρα πολλές φορές και πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε αυτό νομίζω είναι κάτι που επιθυμεί να κάνει και σε αυτό το παιχνίδι. Να πω ότι η ΑΕΚ κατάφερε και παρέμεινε στην κορυφή μετά την νίκη της επί της Λαμίας. Πήρε ένα τρίποντο, παρέμεινε κορυφή. Μια ΑΕΚ η οποία σε εκείνο το παιχνίδι με τη Λαμία μπορεί να μην έκανε στην αρχή τουλάχιστον του αγώνα, μετά έκανε τις πάρα πολλές φάσεις, αλλά ήταν πάρα πολύ ουσιαστική. Ήταν πάρα πολύ καλή στις στημένες μπάλες. Εκμεταλλεύτηκε δηλαδή, μάλιστα σκόραρε 2 φορές από στημένη μπάλα. Με τα γκολ του Βίντα και του Τσούμπερ και ένα γκολ του Ελίασον. Και γενικώς νομίζω ότι ο Άμραμπατ και ο Ελίασον αποτελούν πάρα πολλούς παίκτες, πάρα πολύ σημαντικούς παίκτες για την ΑΕΚ, οι οποίοι είναι καταλύτες στο παιχνίδι τους. Οπότε νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν στο παιχνίδι αυτό. Από εκεί και πέρα περιμένω να δω και τον Ματίας Αλμέιδα. Νομίζω κατέβηκε ο Αλμέιδα στην Λαμία με μια εντεκάδα η οποία δεν θεωρείται μια εντεκάδα rotation, να το πω έτσι. Οπότε περιμένω προσωπικά να δω κάποιες αλλαγές στην ΑΕΚ, θεωρώ εγώ. Ότι δηλαδή μπορεί να δούμε πιο εκτεταμένο rotation αυτή τη φορά. Και νομίζω ότι είναι και επιβεβλημένο να γίνει, μιας και ακολουθεί και μάτς με τον Άρη την Κυριακή στο πρωτάθλημα. Οπότε θα έλεγα ότι είναι ψιλοαναμενόμενο να δούμε κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα και κάποιους παίκτες που έρχονται από τον πάγκο ενδεχομένως να δουν και την πόρτα της βασικής εντεκάδας. Βέβαια η ΑΕΚ είχε και κάποιες απουσίες, η απουσία του Λιβάη Γκαρσία, η απουσία του Ρότα, του Μίτογλου, του Ζήνη επίσης, του Μουκουντή, ο Γκατσίνοβιτς είναι και αυτός μια απουσία, επίσης και ο Κάλενς θα απουσιάσει, μιας και εκτείει την ποινή του στο μάτς αυτό ο Κάλενς, οπότε δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ΑΕΚ. Γενικώς η ΑΕΚ βέβαια έχει και κάποιες απουσίες, όπως είπαμε και προ λίγων δευτερολέπτων. Γι' αυτό το λόγο πρέπει ο Ματίας Αλμέιδα να το προσέξει αυτό, να είναι συνδυαστικό και να δούμε ότι τι θα γίνει στην πορεία και πώς θα μπορέσει η ΑΕΚ να προσαρμόσει και τις απουσίες και μια εντεκάδα στο να ξεκουράσει και κάποιους ποδοσφαιριστές. Περιμένω να δω και κάποιον, ας πούμε, τον Αραούχο να παίρνει λίγο παραπάνω χρόνο, το Λιούμπιτς ενδεχομένως να ξεκινάει. Είναι διάφορα τέτοια τρίκ που μπορεί να κάνει ο Αλμέιδα, έχει την ευχέρεια να το κάνει. Νομίζω σίγουρα θα μπει από το πρώτο λεπτό για την νίκη η ΑΕΚ. Δεν θα κάτσει δηλαδή τώρα να. Θα προσπαθήσει να καθαρίσει το μάτς όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό είναι αυτό που επιθυμεί. Και από εκεί πέρα, αν της βγει, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα για τον ΠΑΣ Γιάννενα, να πω λίγα πράγματα και για τον ΠΑΣ Γιάννενα, ο οποίος το είπε και ο προπονητής του, ο κύριος Γρηγορίου, ότι η ομάδα ήταν πολύ καλή πορεία, αλλά είμαστε λέει ιδανικοί αυτόχειρες, είπε ο Γρηγορίου. Και αυτό το είπε φυσικά γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν είσαι προζητά στο σκορ με ένα 2-0 στην έδρα σου,
Δεν μπορείς. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, αλλά το 2-0 να γίνει 2-2 ήταν κάτι πάρα πολύ κακό για τον Μπας Γιάννη, ειδικά στην θέση που βρίσκεται φέτος. Δηλαδή, τον είδαμε να παίρνει μεγάλο διπλό μέσα στο Βόλο. Μεγάλο διπλό μέσα στο Βόλο. Και το 2-0 ομολογόταν, το είδα ότι είναι 2-0 το σκορ. Πίστεψα ότι ο Μπας Γιάννη μπορεί να πάρει άλλο ένα πολύ μεγάλο τρίποντο και να πάρει μια πολύ μεγάλη βαθμολογική ανάσα. Αλλά δεν έδειξε σταθερότητα. Και εν τέλει, όφη το εκμεταλλεύτηκε αυτό και πήρε και τον πολύτιμο αυτόν βαθμό. Από και πέρα όμως, τώρα ο Μπας Γιάννη ξέρει ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν πάει με την τίτλο ως φαβορί. Δεν πάει με τον τρίτο φαβορί. Πάει πιο πολύ για να παίξει ένα πιο αμυντικό μάτς. Κακά τα ψέματα. Αυτό είναι αυτό που περιμένει να κάνει. Και σίγουρα νομίζω αυτό θα προσπαθήσει. Να προσπαθήσει να μηνθεί όσο περισσότερο καλύτερα. Και άμα βρει κάποιους κοινούς χώρους να προσπαθήσει λίγο να τρέξει. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα είναι εύκολο αυτό. Έχει και ο Μπας Γιάννη τις απουσίες του. Δηλαδή έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι τιμωρημένοι. Ο Καραχάλιος εκτείει ποινή. Ο Ρωσέρο εκτείει ποινή. Ο Ραμούσπε επίσης εκτείει ποινή, αν και είναι και τραυματίας. Ο Ριένστρα επίσης εκτείει ποινή. Δηλαδή έχει και κάποιες έτσι κομβικές απουσίες. Ο Μπας Γιάννη. Υπάρχουν και θέματα τραυματισμών, όπως θυμάστε με τον Μπαμπλίδη και τον Άγκη, που ακόμα και αυτοί είναι αμφίβολοι. Οπότε όχι απλά πάει σε μια δύσκολη έδρα, πάει και σε μια έδρα που. Πάει και σε μια έδρα με παίκτες με πολλές απουσίες η ομάδα, και σίγουρα νομίζω θέλει να τα δώσει όλα, κυρίως στο μάτς της Κυριακής με τον Ατρόμητο. Σε αυτό θα προσπαθήσει να κυνηγήσει ο Μπας Γιάννη, και σίγουρα ξέρει ότι θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό σε αυτό το μάτς, αν και δεν έχει πολλές πιθανότητες υπέρ του. Νομίζω ο άσος και το over είναι κάτι πολύ σχετικά εύκολο και προφανές, θα μπορούσε κάποιος να πει. Θα δώσω και ένα anytime scorer Ezequiel Ponce, γιατί όχι. Δίνουμε και ένα έξτρα έτσι προγνωστικό fan bet, έναν anytime scorer για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι συγκεντρωμένη και σοβαρή και δεν υποτιμήσει τον αντίπαλο και μπει σωστά, δεν θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά το συγκεκριμένο μάτς και θα πάρει 3 βαθμούς. Αυτά λοιπόν για το μάτς αυτό, και περνάω στο μάτς στις Σέρες, στο Λάκκο των Λεόντων, όπως το συνηθίζω και τον αποκαλώ. Και μου αρέσει αυτή η ονομασία. 8 η ώρα, μια ώρα μετά δηλαδή τη έδρα στη Φιλαδέλφια, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Πανσεραϊκό σε άλλο ένα εκτός έδρας παιχνίδι για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι είναι σε μια πάρα πολύ έτσι, σε μια ιδιαίτερη θα έλεγα φάση αγωνιστικά, μιας και δεν ήταν η καλύτερη τους εποχή θα λέγαμε, γιατί δεν τα είχαν πάει πάρα πολύ καλά. Σίγουρα η ήττα από τον Ολυμπιακό και ο αποκλεισμός από τον Παναθηναϊκό νομίζω επηρέασε πολύ ψυχολογικά τον ΠΑΟΚ, και κάτι τέτοιο φάνηκε να συμβαίνει και με τον Πανετολικό, τουλάχιστον στην αρχή. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ συνέχεια το ισορρόπησε και πήρε το μάτς με ένα σκορ 1-3. Οπότε πιστεύω ότι, σαν να συνήλθε η ομάδα, σαν να ήθελε μια τέτοια νίκη για ψυχολογικούς λόγους, για να ξεσπάσει λίγο, για να βρει και πάλι τα πατήματά της. Οπότε πιστεύω ότι ήταν ένα σημαντικό διπλό. Τώρα θα δείξει, είπε, το Πανσεραϊκό στην έδρα. Το Πανσεραϊκός γενικώς δεν τα πάει πολύ καλά. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο που μας παρουσιάζει τελευταία. Είχε μια περίοδο πάρα πολύ καλής φόρμας που έπαιρνε νίκες. Τώρα τελευταία η απόδοσή του είναι σταθερή και προσπτωτική, να πω έτσι. Δεν παρουσιάζει κάτι φοβερό. Δεν παίρνει αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και πριν, είναι στην ίδια κατηγορία με Ατρόμητο και Όφη όσον αφορά την βαθμολογική του έτσι συγκομιδή. Αυτό θα έλεγα για τον Πανσεραϊκό. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, σίγουρα δέχτηκε μια βαριά ήταν με τον Όφη και έφερε και ένα χ με τον Ατρόμητο. Η αλήθεια είναι ότι το είχαμε δει αυτό το μάτς και στο κύπελο που πάω και εκεί πήρε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη με ένα διπλό και ένα over. Τώρα στα αγωνιστικά, ο Πανσεραϊκός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Εντράογκο, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Μια πολύ κομβική απουσία για τους Σεραίους. Θεωρώ ότι ο Εντράογκο είναι βασικό κομμάτι της ομάδας του Πανσεραϊκού. Ένας αρκετά καλός έτσι αμυντικός χαφ. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει πάλι δυναμικά. Να δούμε και ποιοι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι. Είδαμε και ο Τάισον και ο Κοτάρσκι δεν έπαιξαν με τον Πανετολικό. Δεν τους είχε δηλαδή στη διάθεσή του
Λουτσέσκου. Υπάρχουν και κάποια προβλήματα στην άμυνα με τον Εκόγκ, με τον Μιχαηλίδη. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν είναι ότι είναι, δεν είναι ιδιαίτερα λαβωμένος από τραυματισμούς. Ο Μπάμπε επίσης είναι εκτός. Ο Μπράντον Τόμας θα είναι και πάλι διαθέσιμος, μια και εξέτσε την ποινή του με τον Πανετολικό. Οπότε σαν προγνωστικό εγώ θα έδινα ένα πιθανό διπλό και over ξανά. Εντάξει, είναι λίγο μονότονο αυτό το προγνωστικό, το ξέρω. Να δώσω και ένα άλλο, να δώσω... Τι να δώσω? Να δώσω και ένα 0-1 ημίχρονο. Να δώσω και ένα 0-1 ημίχρονο, να δώσουμε και κάτι άλλο. Δηλαδή μην δίνουμε όλο τα κλασικά και τα προφανή, να δώσουμε κάτι έτσι πιο special. Θα δώσω ένα 0-1 ημίχρονο. Δίνω και αυτό. Το οποίο βέβαια είναι λιγοριακό, αλλά δεν βαριέσαι. Μπορεί να έρθει, μπορεί και να μην έρθει. Στις Σέρες λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα ανοίξει νομίζω το γήπεδο κανονικά, παρόλο που υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, όπως έγινε και με τον Ατρόμητο, δηλαδή δεν θα υπάρξει περαιτέρω πρόβλημα. Οπότε ο ΠΑΟΚ νομίζω καλείται να συνεχίσει το κυνήγι της ΑΕΚ, που πλέον είναι αυτός που είναι πιο κοντά. Και πιστεύω ότι σίγουρα στα play-off θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει και τελευταία αγωνιστική στη Λαμία, πάλι εκτός έδρας παίζει. Σε ένα σίγουρα δύσκολο match. Για αυτό το λόγο, γιατί η Λαμία μπορεί να θέλει τη νίκη, για αυτό το λόγο σίγουρα μια νίκη στις Σέρες είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Και στις 9 ώρα έχουμε το ντέρμπι της αγωνιστικής, ένα μάτς το οποίο σίγουρα είναι αυτό που νομίζω πιθανότητα θα συγκεντρώσει τα περισσότερα βλέμματα σε σχέση με ενδεχομένως τα υπόλοιπα μάτς, γιατί είναι και το ντέρμπι. Παναθηναϊκός εναντίον Άρης, 9 η ώρα, κάποιος θα μπορούσε να πει πρόβα τελικού κυπέλου, να είμαι ειλικρινής. Γιατί και ο Άρης έχει πάρει το προβάδισμα σε σχέση με τον Πανετολικό, ο Παναθηναϊκός είναι ήδη στον τελικό, οπότε θα μπορούσε κάποιος να πει πρόβα τελικού κυπέλου. Βέβαια, εντάξει, καμία σχέση κύπελο με πρωτάθλημα. Και όταν μιλάμε ειδικά για ένα μάτς που θα γίνει το Μάιο, στο τελικό του κυπέλου, αλλά καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Παναθηναϊκός, τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι σίγουρα η πρόκριση με τον ΠΑΟΚ έκανε πάρα πολύ καλό στην ομάδα, αλλά αυτό δεν άλλαξε την αγωνιστική της εικόνα. Ο Παναθηναϊκός πήρε μια πρόκριση στο κύπελο, κυρίως χάρη στον τερματοφύλακά του. Η εικόνα του δεν ήταν καλή με τον ΠΑΟΚ και δεν ήταν καλή ούτε με την Κηφισιά, ούτε και με τη Λαμία επίσης. Ο Παναθηναϊκός περνάει τρία σερί μάτς στη Λεωφόρο που δεν παίζει καλά. Δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Και τώρα και πάλι στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός θα παίξει. Τέταρτο σερί μάτς στην έδρα του. Σίγουρα ο κόσμος νομίζω είναι μεν ευχαριστημένος για την πρόκριση με τον ΠΑΟΚ, αλλά η εικόνα της ομάδας σίγουρα τον προβληματίζει και στο πρωτάθλημα υπήρξε και άλλη βαθμολογική απώλεια που νομίζω ότι τέτοια μάτς μπορούν να κρίνουν τίτλους και πρωταθλήματα στο φινάλε της σεζόν. Οπότε ήταν πάρα πολύ άσχημο αυτό που έγινε για τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα δεν χάθηκε ακόμα κάτι, μην είμαστε κι εμείς μηδενιστές και τα εκμηδενίζουμε όλα. Η διαφορά του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή από την κορυφή είναι πόσο, 2 βαθμοί, 2-3 βαθμοί, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Δεν χάθηκε τίποτα ακόμα. Υπάρχει πάρα πολύ δρόμο. Οπότε δεν σημαίνει ότι τελείωσε το πρωτάθλημα από χτες που έγινε το μάτς. Υπάρχει δρόμος ακόμα για να γίνουν πάρα πάρα πολλά. Αλλά αν ο Παναθηναϊκός θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, στα ίσα και επίσης όρις, πρέπει αυτά τα μάτς να τα κερδίζει. Βέβαια τώρα δεν θα έχει άλλα μάτς τέτοια. Βασικά θα έχει ένα με τον Όφη στην Κρήτη. Αλλά πρέπει να πάρει τη νίκη οπωσδήποτε. Ο Παναθηναϊκός έχει τον τρόπο του στα ντέρμπι γενικώς. Από ό,τι βλέπουμε, οι άλλες ομάδες τον δυσκολεύουν. Στα ντέρμπι τελικά βρίσκει τον τρόπο και παίρνει αυτό που θέλει. Τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Βέβαια και εδώ θα υπάρχουν απουσίες για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει μεγάλη αγωνία για τους τραυματίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι είναι τραυματισμένοι. Είναι ο Γετβάι, ο Βέρμπιτς, είναι ο Χουάνκαρ. Ο Σπόραρ τελευταία στιγμή δεν έπαιξε με την Κηφισιά. Ο Τζούρισιτς, ο Τσέριν. Γενικώς ακόμα κοιτάμε να δούμε ποιοι θα μπορούν να είναι διαθέσιμοι για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Οπότε υπάρχουν λοιπόν και αυτές οι έξτρα απουσίες. Θα επιστρέψει όμως ο Μπερνάρ που ήταν τιμωρημένος με τον Πανετολικό και δεν έπαιξε. Οπότε αυτό είναι σημαντικό για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Επίσης, παρένθεση στο μάτς αυτό, επειδή ξεχάστηκα πριν, ήθελα να πω για τον ΠΑΟΚ, για το Παντσαραϊκός ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει με ΙΤΕ και Κουλιεράκι τιμωρημένη. Συγχωρέστε με για την παρένθεση, ξεχάστηκα και επανέρχομαι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει και αυτούς τους τραυματίες. Η ομάδα πρέπει να μπει σε μια σειρά. Θα έχει και στο Σένκεφελ φυσικά εκτός που αποβλήθηκε, γιατί δεν θα μπορέσει να βοηθήσει. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι η αποβολή του Σάνκεφερντ σίγουρα επηρέασε την πορεία του μάτς με την Κηφισιά. Εκεί ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να φύγει μπροστά, παραλίγο να δεχθεί και δεύτερο γκολ. Πάλι καλά να λέει που δεν το δέχτηκε. Αλλά σίγουρα η εικόνα της ομάδας δεν είναι καλή και ψάχνει ο Τερίμ και πρέπει να βρει έναν τρόπο η ομάδα να ξαναλειτουργήσει σωστά.
Είναι σίγουρο αυτό και επιβεβλημένο. Γιατί πολλοί παίκτες δεν πατάνε καλά, τελευταία ούτε ο Αράο, ούτε ο Βαγιανίδης, ούτε ο Μλαντένοβιτς. Μόνο ο Παλάσιος κάτι προσπαθεί να κάνει, ο Ιωαννίδης ακόμα δεν φαίνεται να είναι πολύ έτοιμος, έχασε και μια πολύ καλή ευκαιρία. Σίγουρα η ομάδα έχει θέματα που ψάχνει να τα λύσει. Τώρα για τον Άρη, αυτό που έχω να πω είναι ότι σίγουρα έχει μπει και πάλι σε ένα καλό μοτίβο ο Άρης. Πήρε δηλαδή μια νίκη με το Βόλο πάρα πολύ σημαντική, με το 2-0, με δύο γκολ των center four, του Μωρόν και του Ανσαριφάρντ. Είδαμε ότι επιτέλους ο Άρης βρήκε και ένα δεύτερο φορ να μπορέσει λίγο να ξεκουράσει το μωρό, να παίρνει και αυτός περισσότερες ανάσες για να υπάρχει ένας καλός φορ για να βάζει γκολ. Είδαμε και το Βέλεθ να παίζει στο 6. Γενικώς ο Άρης σιγά σιγά επανέρχονται και κάποιοι παίκτες από τραυματισμούς. Και ο Τζούρασεκ και ο Ζουλ και ο Φαμπιάνο σιγά σιγά είναι όλο και πιο έτοιμοι. Και σίγουρα νομίζω στον Άρη έχουν αυτό το match στο μυαλό του σαν πρόβα τελικού. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Μάντζος θα το μελετήσει και λίγο έτσι. Να διαβάσει λίγο τον Παναθηναϊκό από τώρα. Θα προσπαθήσει δηλαδή να το κάνει αυτό. Από εκεί και πέρα σίγουρα νομίζω ότι ο Άρης θα προσπαθήσει να κάνει το παιχνίδι του. Μας έχει δείξει και αυτός ότι πεισμώνει σε τέτοια παιχνίδια και βγάζει μια παρουσία καλή. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί και ο Παναθηναϊκός όπως είπαμε δεν είναι καλά. Αλλά και ο Άρης κάνει τη δουλειά του, παίρνει τις νίκες του, παίρνει τα αποτελέσματά του τελευταία εντός και εκτός έδρας και είναι σταθερός σχετικά. Ο Σαβέρο δεν θα είναι διαθέσιμος που εκτείει την ποινή του, να πούμε. Οπότε θα έχει και μια έτσι κομβική απουσία ο Άρης. Τώρα περιμένω ο Παναθηναϊκός να μπει δυναμικά. Περιμένω ο Παναθηναϊκός να προσπαθήσει να κρατήσει την μπάλα και να δημιουργήσει ευκαιρίες. Δεν θεωρώ ότι ο Άρης θα προσπαθήσει να κλειστεί πίσω και να περιμένει. Θα προσπαθήσει να κλέψει μπάλες, να πιέσει, να δυσκολέψει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και σίγουρα θα προσπαθήσει και αυτός να χτυπήσει στο χώρο και να βρει καινούς εξόδους και καινούς χώρους που ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως αφήσει. Τώρα, σαν προγνωστικό, θα έδινα ένα goal-goal στο παιχνίδι αυτό και ένα 2-3, να είμαι ειλικρινής. Απλώς ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φάση δεν εμπνέει την απαιτούμενη εμπιστοσύνη για να πεις ότι είναι το φαβορί, το απόλυτο φαβορί για την νίκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα ο Τερίμ πρέπει να το βελτιώσει και πάλι. Η ομάδα έχασε πολύ κρίσιμους βαθμούς σε δύο αγωνιστικές και σίγουρα το ότι υπάρχει ένα ντέρμπι, σίγουρα υπάρχει και μια μεγαλύτερη πίεση και μια έξτρα δυσκολία όσον αφορά αυτό. Αυτά λοιπόν ήταν και τα μάτς της 28ης αγωνιστικής. Νομίζω το αναλύσαμε και τον ντέρμπι καλά. Ελπίζω να δούμε ωραίο μάτς. Και επίσης θέλω να δω ένα Παναθηναϊκό ακόμα και αν δεν πάρει την νίκη, ακόμα και αν δεν κερδίσει, να έχει μια καλύτερη σίγουρα εικόνα, γιατί η εικόνα του δεν είναι καλή στα τελευταία μάτς. Να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο και από εκεί πέρα το αποτέλεσμα θα φανεί στην πορεία. Λοιπόν, αυτά νομίζω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για τα μάτσα αυτά. 25η αγωνιστική λοιπόν. Έφτασε στο τέλος της. Μάλλον δεν έχει ξεκινήσει καν ακόμα. Τα προγνωστικά έφτασαν στο τέλος τους. Ωραία παιχνίδια και αυτή την εβδομάδα. Κρίσιμα μάτς για εξάδα και παραμονή. Ένα σημαντικό επίσης ντέρμπι στη Λεωφόρο. Και δύσκολες εκτός έδρας αποστολές για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Θυμίζω 28η του Φλεβάρη. Πρώτη-τελευταία μέρα του μήνα. Την Τετάρτη όλα τα παιχνίδια. Οπότε μια μέρα πάρα πολύ γεμάτη με Super League, με ποδόσφαιρο. Με πάρα πολλά και τα 7 μάτς την Τετάρτη. Οπότε αυτά νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Σίγουρα σύντομα θα έρθει και το τελευταίο βίντεο για τη φετινή κανονική διάρκεια, γιατί στα play-off φυσικά θα είμαστε εκεί. Οπότε αυτά, συνεχίστε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι και εννοείται γράψτε και τα δικά σας προγνωστικά στα σχόλια από κάτω να μου πείτε τη γνώμη σας. Και θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο και στις επόμενες ζωντανές περιγραφές. Αυτά λοιπόν από μένα, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας!